κατά των διαδηλωτών εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάρα πολλά χημικά έχουν πέσει. Βροχή οι πέτρες από τους αγρότες προς τους αστυνομικούς. Απαντάνε με πάρα πολλά χημικά μέχρι στιγμής. Έχουν σπάσει πάρα πολλά τζάμια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τις πέτρες που πετάνε. Κοιτάξτε τώρα και άλλα χημικά. Πετάνε πέτρες οι διαδηλωτές προς το Υπουργείο. Έχουν σπάσει πάρα πολλά τζάμια. Ένα νεαρό είδα ο οποίος έχει χτυπήσει ελαφρά στο πρόσωπό του. Έχει κάτι αίματα στο ρομάγουλο. Σπάνε πλακάκια, μάρμαρα, κάτι γλάστρες έχουν σπάσει και τις πετάνε. Ό,τι βρίσκουν όπου μπορούν να βρουν, παίρνουν αντικείμενα και τα πετούν κατά το αίτημα ποιο είναι, Γιώργο, να ανέβουν στο Υπουργείο, να ανέβει αντιπροσωπεία του στο Υπουργείο. Τι γίνεται εκεί τώρα, αστυνομικοί φεύγουν, Το μόνο που ζήτησαν. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, οι αστυνομικοί πάλι ρίχνουν χημικά κατά των αστυνομικών. Κοιτάξτε. Πάλι ρίχνουν χημικά. Το μόνο που ζήτησαν οι αγρότες τόση ώρα στην συνομιλία που είχαμε με τον επικεφαλή των αστυνομικών δυνάμεων εδώ ήταν να πάνε αστυνομικοί πιο πίσω πάνω στα σκαλοπάτια για να κάτσουν μπροστά στην είσοδο. Δεν ζήτησαν τίποτε άλλο οι άνθρωποι. Τους είπαν ότι θα γίνουν. Δεν θα δημιουργήσουν κανένα επεισόδιο. Ένας. Πάνω, εντάξει, είπαν να πάνε λίγο παραπάνω. Δεν ζήτησαν κάτι παραπάνω. Δεν ζήτησαν να πάνε στον Υπουργό. Δεν ζήτησαν να συναντηθούν με κάποιον από το γραφείο του. Την γλάστρα, γιατί τώρα από εδώ γύρισε κάποιο. Τα αιτήματά του, γιατί. Συγγνώμη. Κάποιο τώρα από εδώ γύρισε μια γλάστρα. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Το βλέπω. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Λοιπόν, προσέξτε, όλα αυτά γίνονται γιατί η αντιπροσωπεία του ήθελε να ανέβει, να πλησιάσει πιο κοντά στην πόρτα του Υπουργείου, ήταν το επίσημο αίτημα. Απ' την άλλη μεριά, οι αγρότες θέλουν να κατεβούν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας για καθαρά συμβολικούς λόγους. Κάποιος μικρός αριθμός τρακτέρ.